Ένα τζαμί 850 χρόνων. Έχουν συγκεντρωθεί οι πιστοί, έχουν μπει αρκετοί μέσα στο τζαμί. Οι μάμιδες αναμένουν τον Τούρκο πρόεδρο στην υποδοχή. Τα μέτρα ασφαλείας είναι πολύ αυστηρά. Όλοι οι πιστοί που έχουν προσέλθει έχουν περάσει από έλεγχο και από ανιχνευτή μετάλλων, όπως βεβαίως και εκπρόσωπο των μέσων ενημέρωσης. Περιμένουμε και τους Τούρκους συναδέλφους να έρθουν πριν από τον πρόεδρο. Είναι βεβαίως η αστυνομική δύναμη εμφανής από νωρίς το πρωί, μέλη της ελληνικής αστυνομίας, άνθρωποι της ελληνικής αστυνομίας, αλλά και Τούρκοι αστυνομικοί ήταν από νωρίς το πρωί εδώ προκειμένου να ελέγξουν το χώρο. Το πρόγραμμα λέει ότι η προσευχή ήταν προγραμματισμένη 12 και 10, η καθιερωμένη προσευχή της Παρασκευής στις 12 και 10, να δούμε αν θα τηρηθεί, όπως είπαμε. Στη συνέχεια είναι προγραμματισμένη η συνάντηση του κυρίου Ερντογάν με εκπροσώπους της μουσουλμανικής μειονότητας και επίσης θα παρακαθίσει σε επίσημο γεύμα σε ξενοδοχείο της πόλης. Τώρα υπάρχει βεβαίως πάρα πολύ μικρή απόσταση από εδώ το μειονοτικό λύκειο Τζελάλ Μπαγιάρ, που φέρει το όνομα του Τούρκου Προέδρου που είχε επισκεφτεί επίσης την Ελλάδα πριν από 65 χρόνια. Θα δούμε αν θα επιβεβαιωθούν κάποιες πληροφορίες που λένε ότι ο Τούρκος Πρόεδρος θα πάει σε αυτό το λύκειο το μειονοτικό προκειμένου να συνομιλήσει και με καθηγητές του σχολείου, ή αν θα προτιμήσει να τηρήσει το πρόγραμμα όπως αυτό έχει ήδη ανακοινωθεί. Υπάρχουν συγκεντρωμένοι μέλη. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, υπάρχει μαζική κινητοποίηση του μουσουλμανικού στοιχείου? Μπορώ να σου πω ότι είναι συγκεντρωμένα κάποια άτομα στο δρόμο έξω από το τζαμί. Υπάρχουν κάποιοι που περνάνε από τον έλεγχο προκειμένου να μπουν. Δεν είναι κάτι το πάρα πολύ έντονο, ούτε ίσως ανάλογο κάποιων πληροφοριών που έλεγαν για πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Δεν υπάρχουν σύμβολα, δεν υπάρχουν συνθήματα, δεν υπάρχουν σημαίες, δεν υπάρχει κάτι. Δεν υπάρχουν τουρκικές σημαίες, δεν υπάρχει δηλαδή αυτό που λέμε οργανωμένη κινητοποίηση, πούλμαν από την Ανατολική Θράκη. Αυτό που βλέπουμε, όλα αυτά δεν τα είδες, έτσι, δεν υπάρχουν. Ναι, αυτό που βλέπουμε μέχρι στιγμής είναι μια ομαλή προσέλευση για την προσευχή. Μελών της μουσουλμανικής μειονότητας, είναι και μια γειτονιά όπου είναι έντονη η παρουσία της μουσουλμανικής μειονότητας στην πόλη. Να πούμε ότι είναι το μικρό τζαμί στη μουσουλμανική πλευρά. Ησυχία. Δεν είναι ένα από τα δύο μεγάλα, το Ισκή και το Γενή, έτσι, που είναι μέσα στην πόλη. Το Ισκή. Έτσι είναι. Είναι σε αυτή την περιοχή που είχε και πριν από 6 μήνες, αν θυμάσαι, είχε επίσης επισκεφτεί αυτό το τζαμί και ο Τούρκος Πρωθυπουργός, ο Μιναλή Κιλντηρίμ. Γεωργία, σε ευχαριστώ. Θα δούμε τι θα ακολουθήσει στις τοποθετήσεις του Προέδρου. Θα δούμε τι θα ακολουθήσει. Εκεί είναι στραμμένο το ενδιαφέρον. Το τι θα πει μιλώντας στα μέλη και στους εκπροσώπους των φορέων της μειονότητας. Θα είμαστε σε επαφή κατά τη διάρκεια του Δελτίου. Σε ευχαριστώ. Στην Αλεξανδρούπολη ήταν ο συνάδελφος από την Έρα Κομωτινής.